Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας άξιωσε να έρθουμε και πάλι σήμερα στον ήχο Του. Μίλησε το Πνεύμα, το Άγιο Λόγος του Θεού, για τύχη προλίγο. Και τώρα λέμε ότι είμαστε στο ήχο, στο σπίτι του Θεού. Και λέει ο Λόγος του Θεού κάτι στο Ιώτα Δέλτα κεφαλαίου του Ιωάννου. Λέει για το ήχο, για το σπίτι. «Ας μη ταράτετε η καρδιά σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις σε με πιστεύετε. Εν τ' οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Η δε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ». Ο ήχος. Περιμένει ο Κύριος να μας πάρει στο ήχο το δικό Του. Μας έχει φτιάξει ένα σπίτι και ένα ήχο εδώ επί της γης, όπου κατοικεί και κεφαλία αυτής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και είναι στα δεξιά του Πατρός και φτιάχνει το σπίτι το ουράνιο για μας. Τι ωραίο είναι αυτό το πράγμα, ε! Ο ίδιος ο Χριστός φτιάχνει το σπίτι το δικό μας. Και αναρωτιόμουν και έλεγα, τότε εγώ δεν πρέπει να φτιάξω το σπίτι? Και όμως αυτό το σπίτι που φτιάχνει ο Κύριος εξαρτάται το δικό μου, για το δικό μου εξαρτάται από μένα το σπίτι αυτό, αν θα μπορώ να πάω μια μέρα και σε αυτό το σπίτι ή όχι. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει αυτό το σπίτι που φτιάχνει ο Κύριος, πρέπει και εγώ το δικό μου που φτιάχνω επί της γης, να το φτιάξω με καλά υλικά. Με χρυσίον, με αργύριον και με λίθους πολυτίμους, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλήθεια, το σπίτι μας, το πνευματικό επί της γης, το φτιάχνουμε με τέτοια υλικά, με χρυσίον? Καθώς καθόμουν εκεί στο θρανείο, έβλεπα τα τείχη εδώ πίσω, καθώς έβλεπα τον αδελφό και μίλαγε. Και λέω, αυτά τα τείχη είναι καλά φτιαγμένα. Από μέσα, συνήθως, έχει μια θερμοκρασία και δεν παθαίνουν εύκολο κάτι οι τείχοι. Αλλά απ' έξω όμως, αυτή η τείχη εδώ της εκκλησίας εδώ ή του σπιτιού μας, απ' έξω τους βαράει ο ήλιος, τους βαράει χειμώνα στο κρύο, τους βαράει η υγρασία, τα νερά. Άμα είναι καλά φτιαγμένα τα τείχη αυτά, δεν παθαίνουν εύκολο κάτι. Οπότε και εμείς το πνευματικό μας το σπίτι, όπως έβλεπε ο Νεομίας τα τείχη τα χαλασμένα, έτσι να δούμε και εμείς τα τείχη τα δικά μας και να τα οικοδομήσουμε, αδέλφια μου, να τα οικοδομήσουμε με τα καλά υλικά. Αν οικοδομούμε εύκολο στα παλιά σπίτια, θυμάμαι μια φορά όταν κάηκε το σπίτι που ζούσαμε, στο σπίτι που ζούσαμε, είχε κάνει ο πατέρας μου ένα διόροφο και ήταν όλο με πέτρα. Κάηκε αυτό και πήγαμε κοντά στη θάλασσα εκεί που έχουμε και μένουμε, στην Αλβανία που μένουν οι άλλοι, γιατί εγώ πιο πολύ μένω εδώ. Έκανε ένα σπίτι σε 2 μέρες για να μείνουμε. Το έκανε με ξύλα. Ήταν εύκολο. Βρήκε τις σανίδες, άνοιξε 4 λάκους και έκανε ένα δωμάτιο, μέχρι που έφτιαξε το σπίτι το κανονικό. Και μείναμε 12 μήνες σε αυτό το σπίτι. Αλλά ήταν πρόχειρο σπίτι. Έμπαινε ο αέρας από εδώ, μεγάλωσα, ήμουν μικρός τότε. 1 χρόνο σε ένα τέτοιο σπίτι. Και μετά που έκτιζε το καλό σπίτι που έκτιζε, με τσιμέντο, το έχει τώρα ο αδελφός μου μεγάλος. Αυτό είναι 40 χρόνια εκεί το σπίτι. Δεν έχει πάθει τίποτα. Αλλά ήθελε πολύ κόπο το άλλο σπίτι που έφτιαξε. Πολύ κόπο. Και τότε με τη φτώχεια που είχαμε, πολύ κόπο, πολύ δυσκολεύτηκε ο πατέρας μου να το φτιάξει αυτό το σπίτι. Και εμείς, αδέλφια μου, για να κτίζουμε το καλό σπίτι με τα καλά υλικά, θέλει κόπο. Τι ωραίο που λέει ο αδελφός. Προσευχή της νύχτας. Όταν ξυπνάω το πρωί, λέω, θα πάω να γονατίσω λίγο για να οικοδομήσω το σπίτι μου, το κάνω. Το πνευματικό σπίτι. Και επειδή με πιέζει η ώρα, μετά από 5 λεπτά προσευχή, σκέφτομαι να σηκωθώ. Με ξύλα, καλάμια και χόρτα έκτιζα. Δεν έκανα σωστό κτίσιμο. Είμαστε της οικοδομής και εγώ και ο αδελφός ο Γιάννης. Ο Γιάννης στα χαρτιά πιο πολύ και εγώ στη πράξη. Και έτσι τα σκέφτομαι και συνδέονται όλα αυτά. Ο Κύριος, ναι μεν, κτίζει το σπίτι μας, πήγε να ετοιμάζει το σπίτι μας στον ουρανό, αλλά αν δεν κτίζουμε και εμείς εδώ επί της γης,
με τα καλά υλικά, με χρυσίων, αργύριων και λίθους πολυτίμους, δεν θα το δούμε, αδέλφια μου, το σπίτι αυτό. Είναι ένας σκόπος που κάνει ο ίδιος ο Κύριος, υπέφερε ένα σταυρό για να μας πάρει εμάς εκεί, σε αυτό το σπίτι που ετοιμάζει, και αν δεν το κτίζουμε και εμείς ήδη, τζάμπα κόπος του Χριστού και τζάμπα κόπος του δικό μας. Ο Κύριος να μας ελεήσει, να μην είναι τίποτα τζάμπα, αδέλφια μου, αλλά να θαρίζουμε καρπό επί της γης και καρπό για τη ζωή την αιώνιο. Στο όνομα του Χριστού, το εύχομαι σε όλους μας. Και να μας δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να κτίζουμε με τα καλά υλικά, για να μείνουν και να τα έχουμε για την αιωνιότητα. Θέλω με τη χάρη του Χριστού να διαβάσουμε από τον κατά Ματθαίον, θέλω, 8, κάτσε μην τον μπερδέψω, κατά Ματθαίον είναι Ιωταθήτα, 19, 866, 16 εδάφιο μέχρι το τέλος. Είναι του 19 κεφαλαίο, 16 εδάφιο. Είναι μια γνωστή ιστορία, θα το δούμε. 866 σελίδα. Και ειδού προσελθόν της, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω, δια να έχω ζωή αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Αλλά εάν θέλεις να εισέλθεις εις την ζωήν, φύλαξον τους τας εντολάς. Λέγει προς αυτόν, ποιάς. Και ο Ιησούς είπε, το μη μιχεύεις, μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα το πατέρα σου και τη μητέρα σου, και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεοανίσκος, πάντα τα αυτά τα εφύλαξα εκ νεότητός μου, τι μου λείπει έτη. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πούλησον τα υπάρχοντά σου και δώσεις τους φτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό και ελθέ ακολούθημη. Ακούσασας δε ο νεανίσκος το λόγον, ανεχώρησε λυπημένος διότι είχε κτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλος θέλει εισέλθει πλουσίος εις την βασιλεία των ουρανών. Και πάλιν σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος δια τρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στην βασιλεία του Θεού. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού, εξεπλύντοντο σφόδρα λέγοντες, τις λοιπόν δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, παρά ανθρώπος τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι λοιπόν θέλει είστε εις εμάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθούντες μου εν τη παλαιογενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί το θρόνο της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει και εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντας τους 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσος ως της άφηκεν οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέχνα ή αγκρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνιο θέλει κληρονομήσει. Πολύ όμως πρώτη θέλωση είστε έσκατοι και η έσκατη πρώτη αμήν στο λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για το λόγο του. Καθώς το διάβαζα σήμερα το απόγευμα αυτό, έλεγα, Κύριε, πριν το διαβάζω αυτό, προσευχήθηκα να μου δώσει ο Κύριος κάποιο μήνυμα. Όπως είπε και ο αδελφός ο Γιάννης, όταν ανεβαίνουμε εδώ πάνω δεν είναι εύκολο καθόλου. Είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό να προσευχόμαστε όλοι μας να μας δώσει η δια Πνεύματος Αγίου το λόγο του. Γιατί θέλουμε να μιλήσει ο Κύριος. Και όταν δεν μιλάει ο Κύριος, αυτός που μιλάει εδώ στον άμβονα και δεν μιλάει ο Κύριος, αυτός ντροπιάζεται, αδέλφια μου. Γιατί το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει τι είναι του ανθρώπου και τι είναι του Θεού. Και λέει ο λόγος του Θεού για τον νεανίσκο,
ένας νέος πήγε στο Χριστό, του ζήτησε ωραίο πράγμα, καλό πράγμα του ζήτησε. Κύριε, λέει, τι να πράξω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνιο. Υπάρχει καλύτερο πράγμα να ζητήσεις στο Κύριο? Και πολλές φορές μας λέει και ο αδελφός εδώ στον Άμβωνα να πάμε στο Κύριο και να λέμε, πού είμαι ελλειπής, Κύριε, φανέρεσέ μου όσο γίνεται για να διορθωθώ, φανέρεσέ μου τα λάθη. Ωραίο είναι αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος κάτι φαίνεται ότι ήξερε μέσα του ότι κάτι όντως του λείπε. Και πήγε στο Χριστό, όπως και εμάς, όπως και εμείς γονατίζουμε στα πόδια του Χριστού και ξέρουμε ότι είμαστε ελλειπείς. Και με φόβο και με στάση ένοχη, ως ένοχη πλησιάζουμε το Κύριο. Πάμε στο Κύριο και του ζητάμε αυτά που ζητάμε και προσευχόμαστε. Ο καθένας για τον εαυτό του. Και λέει, διδάσκαλο αγαθέ, τι καλό είναι να πράξω για να έχω ζωή αιώνιον. Και είπε ο Χριστός, τι με λέγεις αγαθό, ουδείς αγαθός ημί ο Θεός. Και όντως δεν υπάρχει άνθρωπος καλός να πεις ότι είναι καλός, σε όλα καλός, να πεις ότι είναι τέλειος, δεν έχω δει επί της γης. Πρώτα απ' όλα βλέποντας τον εαυτό μου. Πολύ θα ήθελα να είμαι καλός, αλλά δεν είμαι. Δεν είμαι καλός ούτε με αυτούς που τους αγαπάω, ούτε με τους άλλους που τους αγαπάω πάρα πολύ. Είτε και με το παιδί το δικό μου, δεν είμαι καλός. Και δεν είμαστε καλοί. Ουδείς καλός ημί ο Θεός. Λόγια του Ιησού Χριστού. Και ο κόσμος λέει, γιατί να μην κληρονομήσω και εγώ τη ζωή του αιώνιου. Εγώ καλός είμαι. Πράττω καλά και κάνω καλά. Όμως ο Λόγος του Θεού δεν μας το λέει αυτό. Ας μην ψεύδεται κανείς από όπου και αν ακούει ότι είναι καλός και με την καλοσύνη του θα σωθεί. Με το έλεος του Θεού ίσως θα σωθούμε. Και είπε προς αυτόν, αλλά αν θέλεις να εισέλθεις εις η ζωήν, θέλεις φυλάξει τους εντολάς. Και είπα σήμερα στο Κύριο, Κύριε, οι εντολές σου, ο λόγος σου είναι η εντολή σου. Και έτσι με πήγε το Πνεύμα του Θεού, πιστεύω, με πήγε στον Ιωάννη και λέει, απεκριθείς ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, εάν της με αγαπά, τους λόγους μου θέλει φυλάξει και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν. Και προς Αυτόν θέλουμε ελθεί και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Τι ωραίο πράγμα. Φυλάω το Λόγο του Θεού, πράττω το Λόγο του Θεού, δεν το διαβάζω να το μάθω και να το λέω στους άλλους, αλλά το πράττω το Λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει να φυλάξεις το Λόγο του Θεού. Το πράττουμε το Λόγο του Θεού. Περπατάμε στο Λόγο του Θεού. Εγώ είμαι πολύ ελλειπής σε αυτό, αδέλφια μου. Δυστυχώς, προς ντροπή μου το λέω, πολύ το θέλω, πολύ το ζητάω, πολύ το προσπαθώ, αλλά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Να περπατήσω στο Λόγο του Θεού, να το πράξω στη ζωή μου. Είναι ωραία κάποιος να ανέβει εδώ στον Άμβωνα και να τα πούμε, είναι καλό είναι. Και καλό είναι που τα λέμε, γιατί βοηθάμε στο να περπατήσουμε όσο μπορούμε, έτσι. Και λέει ο Λόγος του Θεού, και προς Αυτόν θέλουμε ελθεί, αυτός που μένει στο Λόγο του Θεού, τι ωραίο πράγμα είναι να έρθει ο Θεός και να είναι μέσα σου. Προς Αυτόν θέλουμε ελθεί και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Αλληλούια! Να κατοικεί ο Κύριος πλουσίως μέσα μας. Και λέει ξανά στο... Θεός να με βοηθήσει να το βρω τώρα. Πάλι στο κατά Ιωάννου, το 8 κεφάλιο λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, άλλο στοιχείο αυτό, εάν της φυλάξει το λόγο μου, θάνατον δεν θέλει ήδη στον αιώνα. Όποιος πράττει το λόγο του Θεού, θάνατο δεν θα δει στον αιώνα. Και του λένε οι Φαρισαίοι, τι μας λέει τώρα αυτός? Ο Αβραάμ που ήταν ο Άγιος και ο πιστός, πέθανε. Όλοι οι Άγιοι, οι προφήτες και όλοι οι Άγιοι πεθάνανε. Και αυτός μας λέει ότι δεν θα πεθάνουμε. Αλλά δεν πιστεύανε στην αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό.
άμα μένουμε και πράττουμε το Λόγο του Θεού, έχουμε ζωή αιώνιο. Άμα παίρνεις σώμα και αίμα Χριστού, έχει ζωή αιώνιο. Άμα πράττεις το Λόγο του Θεού, έχει ζωή αιώνιο. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που μας μαθαίνει ο Λόγος του Θεού, αδέλφια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και λέει προς αυτός, ποιας, τι είναι αυτές οι εντολές, ποιες εντολές είναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση σήμερα, καθώς το διάβαζα, του ζήτησε ο Χριστός, αδέλφια μου, στον Ανίσκο, αυτά που είχε κάνει και μπορούσε να κάνει. Τι του ζήτησε. Και ο Ιησούς είπε, μη φωνεύσεις, δεν είχε φωνέψει κανέναν αυτός ο άνθρωπος. Μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα το πατέρα σου και τη μητέρα σου και θέλεις αγαπά το πλησίον σου ως εαυτόν. Τώρα αυτό το τελευταίο πιστεύω πως ήταν λίγο πιο δύσκολο. Να αγαπάμε το πλησίον μας ως τον εαυτό μας. Είναι λίγο δύσκολο. Αυτός ο νεανίσκος δεν ξέρω σε αυτό το σημείο πόσο το είχε καταφέρει. Αλλά όλα τα άλλα τα είχε, σίγουρα. Ούτε είχε ψευδομαρτυρήσει, φαίνεται, ούτε είχε μιχεύσει, ούτε είχε φωνεύσει, ούτε τα είχε κάνει όλα. Και του ζήτησε ο Κύριος, τι καλός που είναι ο Κύριος. Το διάβαζα σήμερα και έπαθα την πλάκα μου. Δεν του ζήτησε κάτι πολύ μεγάλα, του ζήτησε ο Κύριος για να πράξει το Λόγο του Θεού, του λέει, συνέχιζε να κάνεις αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αλλά συνέχιζε να κάνεις αυτά που τα έχεις κάνει. Και αυτός ο άνθρωπος, γιατί το θέμα δεν είναι στον νεανίσκο. Ο νεανίσκος βέβαια δεν έχει καλό τέλος εδώ και είναι λίγο λυπηρό για τον νεανίσκο. Αλλά στη θέση του νεανίσκο ο Λόγος του Θεού με έβαλε εμένα. Και ο Λόγος του Θεού μας βάζει πάντα εμάς. Όσα είναι γραμμένα εδώ στο Λόγο του Θεού είναι που έχουν δοκιμαστεί και είναι όλα για μας, όχι για τους αυτούς που περάσανε. Πολύ ωραία ήταν και ο Δαβίδ και ο Αβραάμ και ο Μωυσής και ο Παύλος και ο Πέτρος, πολύ ωραία. Αλλά όλα αυτά που γράφει ο Λόγος του Θεού, τα γράφει για μένα και τα γράφει για σένα, αδελφέ μου και αδελφή μου. Πολύ καλά τα γράφει για τον νεανίσκο, αλλά τα γράφει για μένα απόψε. Τα γράφει για μας απόψε. Και λέει ο Λόγος του Θεού, λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, τι είναι ο άνθρωπος. Τα πάντα τα έκανα εκ νεότητός μου. Και έρχεται και φανερώνεται η καρδιά μας. Όταν έρχεται το αφεντικό στη δουλειά και μου λέει, το έχεις κάνει αυτό που, τη δουλειά που είχα να θέσει, το έκανες. Και όταν το έχω κάνει τη δουλειά, το έχω καταλάβει τώρα, γιατί είχα μάθει να δουλέψω μόνος μου, αλλά τώρα έχω αφεντικό στη δουλειά. Έρχεται η καρδιά και φωσκώνεται όταν το έχω κάνει. Και αν το έχω κάνει και λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει καλύτερο, εκεί να δεις την καρδιά πώς φωσκώνει. Και αν δεν το έχω κάνει αυτό που μου είχε πει να κάνω, ταπεινώνουμε, περιμένω να μου πει καμία λέξη που δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ με τίποτα και περιμένω, πώς το λένε, να τα φάω στο κεφάλι μου καλά. Αλλά όταν τα κάνει ο άνθρωπος, κατευθείαν η καρδιά του ανθρώπου φουσκώνει. Και η καρδιά του νεανίσκου εδώ φούσκωσε. Αυτά τα έχω κάνει από τότε που ήμουν μικρός. Έχω γεννηθεί στην Εκκλησία, δεν έχω κάνει ποτέ την αμαρτία που έχει κάνει ο κόσμος. Περπατάω, να πούμε τώρα και για μας που δεν έχουμε γεννηθεί στην Εκκλησία, τόσα χρόνια με το Κύριο, δεν έχω κάνει όσα είπε ο Κύριος εδώ στον νεανίσκο, τίποτα πάνω σε αυτά. Άραγε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, πού βρίσκεσαι σήμερα απόψε, πού βρίσκεται η καρδιά σου. Τα έχει κάνει και καυχίεσαι με αυτά που έχει κάνει. Ή τα έχει κάνει αυτά και ταπεινώνεσαι στο να βρει χάρη ενώπιον του Θεού για να συνεχίζει να τα κάνει. Άμα ταπεινώνεσαι, θα σου δώσει δύναμη και χάρη ο Θεός να συνεχίζεις να τα κάνεις. Άμα φουσκώνει η καρδιά μου, εκεί ξέρουμε αυτό το εδάφιο και είναι πλήρως ο Λόγος του Θεού. Τα πιάνει τα πάντα που περνάμε στη ζωή μας. Στους ταπεινούς δίνει χάρη και στους υπερηφάνους αντιτάζεται. Για σκέψτε το, εσύ άνθρωπε, εγώ άνθρωπο, να αντιτάζεται ο Θεός σε μένα ή σε σένα. Ποιοι είμαστε εμείς να μπορούμε να σταθούμε. Ο Θεός να μας ελεήσει, αδέλφια μου. Ταπεινά όσο μπορούμε. Ταπεινά να συνεχίζει ο Κύριος να μας δώσει δύναμη για να προχωρήσουμε στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τα φύλαξε από τότε που ήμουν νέος και λέει επάνω στην υπερηφανιά του, τι μη λείπει η αίτη, τι άλλο μου λείπει. Εγώ εδώ είμαι, τι άλλο θέλεις. Σαν να του πει,
Τι άλλο θέλεις, είμαι πολύ δυνατός. Εμένα δεν με αγγίζει ο διάβολος. Εμένα, εγώ έρχομαι πάντα στην εκκλησία, δεν λείπω ποτέ. Εγώ είμαι ο σούπερ πνευματικός. Εγώ ξέρω το λόγο καλά, εγώ προφητεύω, δεν λείπω ποτέ από την εκκλησία, παίρνω κάθε Κυριακή σώμα και μα Χριστού. Τι άλλο θέλεις να κάνω, ε? Ποιος μπορεί να τα πει αυτά από μας, αδέλφια μου? Ούτε μεταξύ μας δεν μπορούμε να τα πούμε. Και ευχαριστούμε το Θεό που μας τα έχει φανερώσει αυτά τα πράγματα. Και αν όλο το θέλημα του Θεού κάνεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, κρεώστε στο Θεού ύπεδα. Αν όλα τα κάνουμε, που δεν τα κάνουμε. Αν όλα τα κάνουμε, το τα χρωστάμε στο Κύριο. Γιατί ο Κύριος, αδελφιά μου, μας εξαγόρασε. Μας έκανε δικά του παιδιά. Πλήρωσε με το τίμιο έμεσο σταυρό του Γολγοθά για να μας έχει δικούς του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Οπότε αν κάτι κάνεις και νομίζεις ότι όντως έχεις προχωρήσει και είσαι καλά, κοίταξε να ταπεινωθείς άμα προλάβεις. Και λέγει προς αυτόν, τι μη λείπει έτσι, και εκεί έρχεται να συναλλάγεται με τον Παντοδύναμο. Έρχεται ο Χριστός, επειδή ο Χριστός ξέρει και το μέσα και το έξω του ανθρώπου. Κάτι μέσα του έπρεπε να ξεριζωθεί και να φύγει από μέσα του. Και του λέει, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, εάν θέλεις να είσαι τέλειος. Πω, με χτύπησε η λέξη τέλειος. Θέλω πολύ να είμαι τέλειος. Να είμαι τέλειος ενώπιον των ανθρώπων και ενώπιον του Θεού. Και η τελειότητα των ανθρώπων, αδέλφια μας, δεν έχουμε φτάσει να γινόμαστε τέλειοι. Αναρωτιόμουν σήμερα τι σημαίνει τέλειος. Τέλειος. Παλεύουμε μια ζωή για να είμαστε τέλειοι. Να είμαστε τέλειοι στη δουλειά μας, να είμαστε τέλειοι στη σχέση με τη γυναίκα μας, οι άνδρες, οι γυναίκες με αυτά, οι γονείς με τα παιδιά να είναι τέλειοι, να είμαστε τέλειοι μεταξύ μας με τα αδέλφια, να είμαστε τέλειοι ενώπιον του Θεού, αλλά τέλειος δεν το βρήκα τον εαυτό μου. Και με πήγε ο Θεός, με πήγε το Πνεύμα του Άγιο, σήμερα αυτά, σήμερα ήταν ωραίο σήμερα. Όταν, να σας πω ένα πώς το λένε, όταν είναι να μιλάμε τον Λόγο του Θεού, διαβάζουμε λίγο παραπάνω από τη συνήθως. Αλλά καλό είναι όχι μόνο όταν είναι να μιλάμε, να το διαβάζουμε και να το μελετάμε παραπάνω όταν δεν είναι αυτό, παρά όταν είναι να μιλήσουμε. Αλλά σήμερα ήταν πολύ ωραίο, πάντως δεν το κρύβω. Και λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίου, το 5ο κεφαλαίο. Λέει ο Χριστός εκεί που λέει, δεν ήρθα να καταργήσω την Παλιά Διαθήκη, αλλά να εκπληρώσω την Παλιά Διαθήκη. Ήθελε να το εκπληρώσει ο Χριστός την Παλιά Διαθήκη. Και λέει στο 5ο κεφαλαίο του Ματθαίου για το τέλειο, το πώς μπορούμε να πλησιάζουμε στη τελειότητα. Το ρώτησα το Κύριο, πώς γίνεται να είμαστε τέλειοι. Και λέει στο τελευταίο εδάφιο, το 5ο κεφαλαίο, στο κατά Ματθαίου, όποιος θέλει να το διαβάζει, 851. Λέει, έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Και μπήκα στο να βρω τη τελειότητα. Και η τελειότητα το βρήκα εδώ, είναι ένα σημείο που βρήκα, θα έχει και άλλα. Δεν είμαι τόσο μελετητής να τα δω καλά όλα. Και λέει, ερέθη παλιά λέγανε να μην μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσον βλέπον τη γυναίκα δια να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδιά αυτού. Λέει άλλο σημείο, μην επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκο σου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μη δόλος, μήτε εις των ουρανών, διότι είναι θρόνος του Θεού. Μήτε επί της γης, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτού. Μήτε εις τον Ιεροσόλυμο, διότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλιά. Μήτε εις την κεφαλήν σου να ομώσεις, διότι δεν δύναται μίαν τρίκα να κάμεις λευκήν ή μελανήν. Αλλά ας γίνει ο λόγος σας ναι ναι, ου ου. Το δε πλησιότερον, φοβερό αυτό, το λέω, το δε πλειότερον τούτο είναι εκ του πονηρού. Άμα λες κάτι παραπάνω από το ναι ή από το όχι, μια φορά είναι από το πονηρό.
Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμός αντί οφθαλμού. Για να πάμε προς τη τελειότητα τώρα να μιλάμε αυτά, ε. Και οδόντα αντί οδόντων. Εγώ όμως σας λέω, μας λέει ο Κύριος, για να θέλουμε να γινόμαστε τέλειοι, να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά ως τη σεραπίζει εις την δεξιάν σου εις αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην, και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει τον χιτώνα σου, άφες σ' αυτόν και το ημάτιον. Και αν σε αγκαρεύσει της μίλιον, είπα και με ταυτόν δύο. Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μην αποστραφείς. Για να θέλουμε να γινόμαστε τέλειοι. Και λέει, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μισή τον εχθρό σου. Ήταν η Παλιά Διαθήκη. Και λέει ο Κύριος, εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Φοβέρο είναι αυτό το εδάφιο. Όλα είναι ωραία. Αλλά για να πάμε προς τη τελειότητα, ε. Αγαπάτε τους εχθρούς σας, μας λέει ο Κύριος. Ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρούνται. Ευεργετείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπουσι και σας κατατρέχουσιν. Και τι λέει τώρα στο 45. Δια να γίνετε γη του πατρός σας εν της ουρανής. Διότι αυτός ανατείλει τον ήλιον αυτών επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποιον μισθόν έχετε? Και η τελώνε δεκάμωση το αυτό. Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάμετε και η τελώνε δεκάμωση ούτως? Ώστε έστω λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Να το διαβάσουμε, να τα διαβάσουμε αυτά τα εδάφια, να τα διαβάσουμε γιατί τα έχουμε ανάγκη, αδέλφια μου, στη ζωή μας την καθημερινή. Βλέπουμε τους ανθρώπους, είμαστε στη δουλειά, είμαστε έξω στον κόσμο και όλα αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε τα συναντούμε κάθε μέρα, αδέλφια μου. Και ο Κύριος μας καλεί να γινόμαστε και να πάμε προς τη τελειότητα. Αυτός ο νεανίσκος ήθελε να γίνει τέλειος. Και του λέει ο Κύριος, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε, πούλησον τα υπάρχοντά σου και δώσ' εις τους φτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό και έλθε ακολούθημε. Του ζήτησε τελικά, ήθελε αυτός να φτάσει μέχρι το σημείο αυτό. Ήθελε τη τελειότητα. Αδέλφια μου, θέλουμε να είμαστε τέλειοι, καθώς λέει και ο Λόγος του Θεού, γίνεστε τέλειοι όπως ο πατήρ σας ο εν της ουρανής. Να μοιάζουμε στο πατέρα μας. Αλλά εγώ σήμερα, καθώς σκεφτόμουν πώς να γίνω τέλειος, βρήκα τον εαυτό μου ότι δεν θα μπορέσω να γίνω τέλειος. Δεν θα μπορέσω να γίνω τέλειος. Ο Απόστολος Παύλος λέει, το καλό τον αγώνα το τέλειωσα, το δρόμο το τέλειωσα, τη πίστη το διατήρησα και τώρα δεν μου μένει μόνο το στέφανο της δόξης, όχι σε μένα αλλά σε όλους όσοι το επιποθούν. Λέει ο Παύλος και λέει, ο Παύλος λέω μέσα μου έγινε τέλειος. Στη ζωή του, προς το τέλος της ζωής του, έβλεπα το Παύλο να γίνεται τέλειος. Και λέει μετά, ακόμα λίγο πιο μετά, λέει, φοβάμαι τον εαυτό μου, μήπως σε άλλος κηρύξω και εγώ ο ίδιος μένω απ' έξω. Οπότε, όχι, δεν θα σωθούμε επειδή θα γινόμαστε τέλειοι. Εγώ αυτό το μήνυμα πήρα σήμερα. Θα σωθούμε επειδή θα κάνει χάρη ο Θεός. Δια της χάριτος του Θεού, δια του έλεος του Θεού, θα σωθούμε, αδέλφια μου. Και ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως ο ίδιος ο Χριστός δεν το ζήτησε στον νεανίσκο αυτό, ο νεανίσκος του ζήτησε να του το πει ο Χριστός. Τι άλλο μου λείπει να κάνω για να το κάνω, επάνω στην υπερηφανιά του. Ό,τι δεν μπορούμε, δεν μας το ζητάει ο Κύριος. Ο Κύριος μας ζητάει αυτό που μπορούμε. Δεν θέλω σε δοκιμάζει πάνω από τη δύναμή σου, λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Αυτό πιστεύω πως ήταν το μήνυμα για σήμερα και από μένα. Να σηκώσουμε τα τείχη με καλά υλικά. Τα τείχη να τα βλέπουμε όπως τα είδε ο Νεεμίας, πολύ ωραίο.
ο Λόγος του Θεού και πριν, να σηκώσουμε τα τείχη, να τα ελέξουμε πολλές φορές. Να τα ελέξουμε καλά τα τείχη μας και να τα κτίζουμε με καλά υλικά. Και δεν θα γινόμαστε, δεν είμαστε τέλειοι, αλλά πάμε μπρος στη τελειότητα. Δεν θα σωθούμε επειδή εμείς θα μπορέσουμε να το φτάσουμε, αλλά θα μας σώσει δια της χάρης του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει όλους μας.